είσαι πιο ελεύθερος για το να τα προσκεφίσεις στα αγωνιστικά. Καταρχήν ευχαριστώ. Ναι, είναι κάτι που εντάξει, μετά από καιρό είναι ένα συμβόλαιο που μπορεί να με κάνει και πιο σίγουρο και πιο αποτελεσματικό στην πορεία μου ως επαγγελματία. Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνει ευκαιρία η ομάδα και με επιβραβεύει με αυτή την καινούργια ανανέωση. Ευχαριστώ το μεγαλομέτωχο, τον πρόεδρο, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές που έχουν συμβάλει για να γίνει αυτή η ανανέωση. Και εύχομαι να έχω υγεία και να καταφέρω να δώσω 100% στην ομάδα που το έχει ανάγκη. Είχε ακουστεί ότι ενδεχομένως και για Ιταλία κάποια σενάρια, όλα αυτά είναι στο παρελθόν, φαντάζομαι. Ανήκει στο παρελθόν, ναι, γιατί εντάξει, ήταν τελευταίος χρόνος του συμβολέου μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα κι εγώ αν θα τα βρω με την ομάδα. Και όταν έχεις ένα χρόνο συμβόλαιο, εννοείται ότι κοιτάς την καριέρα στο μέλλον σου. Είμαι χαρούμενος που τα βρήκα και είμαι εδώ πέρα. Και ελπίζω η συνέχεια να φέρει επιτυχίες. Παναγιώτη, αν συμπληρωθεί το συμβόλαιο στο καινούριο, πας για μια δεκαετία στον τόπο. Πιστεύεις ότι είναι πλέον η πιο όριμη φάση της καριέρας σου και αυτή που μπορεί να συνδυαστεί, μπαίνουν οι βάσεις, υπάρχει μεγαλομέτωχος, έχουν λυθεί διακριτικά προβλήματα με τίτλους, ήρθε η ώρα δηλαδή να δρέψεις κάπως. Σίγουρα, όταν είσαι τόσα πολλά χρόνια σε μια ομάδα, εννοείται ότι σιγά σιγά όλα αυτά που είπες έρχονται. Και ελπίζω σε αυτή την τριετία που είναι το συμβόλαιό μου να έχουμε αυτές τις επιτυχίες που ανέφερες. Ο ΠΑΟΚ είναι μια καινούργια ομάδα φέτος. Εσύ που είσαι από παλιότερα, τι διαπιστώνεις, τι αλλαγές βλέπεις και στο παρελθόν? Κοιτάξτε, σίγουρα έχει αλλαγές στο ρόστερ. Το ένα είναι αυτό. Έχουμε αλλαγή προπονητή που γίνεται κάθε χρόνο. Έχει έρθει ένας άνθρωπος, ένας Έλληνας που τον ξέρουμε από προηγούμενα χρόνια εδώ πέρα. Προσωπικά εγώ δεν τον ήξερα, τον έχω γνωρίσει από τη στιγμή που έχω επιστρέψει στην ομάδα. Βλέπω ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά, μια καινούργια αρχή με νεαρά παιδιά που έχουν ενσωματωθεί στην ομάδα. Και αυτό που βλέπω το αποτέλεσμα δηλαδή στο γήπεδο είναι κάτι που με χαροποιεί, γιατί η ομάδα βλέπω ότι έχει καλά δείγματα ποδοσφαίρου και καλά πατήματα θα έλεγα. Το διαπιστώνω, ναι, και φαίνεται εξάλλου στο γήπεδο αυτό. Πλέον μπαίνουν τώρα στην τελική ευθύνη να αρχίσουν στα επίσημα παιχνίδια. Σε τι βαθμό ετοιμότητα πιστεύει ότι βρίσκεται η ομάδα και αν έχει μεταποκριθεί σε απευθύνσει για να μπει στου ομίλου? Θεωρώ ότι μετά τα δύο τελευταία παιχνίδια που έχουμε δώσει, τα δύο τελευταία φιλικά που ήταν με δύο καλές ομάδες, δείξαμε πολύ καλά στοιχεία και θεωρώ ότι για να πούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι πρέπει να το δείξουμε κιόλας. Οπότε πρέπει να φανούμε έτοιμοι μέσα στο γήπεδο. Παναγιώτη, με τη Ζήπρο στο πρώτο παιχνίδι, πιο δύσκολο για εσάς είναι πλήρως το φαβορί που έχετε, το κλειστό παιχνίδι που σίγουρα θα παίξει ο αντίπαλος, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξετε φαβορί? Βασικά πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι εμείς. Από εκεί και πέρα τώρα οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε εκείνη την ημέρα σίγουρα θα είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς που θα πάμε εκεί να παίξουμε μια σφιχτή ομάδα, μια ομάδα που ξέρουμε ότι είναι δυνατή. Από εκεί και πέρα είναι στα πόδια μας καθαρά πώς θα είμαστε εκείνη τη μέρα, πώς θα εμφανιστούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Νομίζω στην πορεία θα φανεί αυτό. Και μετά από κάποιες αγωνιστικές και να δούμε και οι άλλες ομάδες πώς θα εμφανιστούν στο πρωτάθλημα, τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Σίγουρα είναι ένα στοιχείο που είναι θετικό για την ομάδα, το να μην δέχεται εύκολα γκολ. Αλλά τα φιλικά είναι φιλικά. Το θέμα είναι τι θα γίνει στα επίσημα. Παναγιώτη, και κάτι τελευταίο. Πόσο ήρθε σήμερα παραμονές 15 Αύγουστο, ήταν περίπου 17.000 κόσμο. Πιστεύεις ότι σιγά σιγά αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάτι χτίζεται καλό και μαζεύεται ή θέλει λίγο χρόνο ακόμα? Προσωπικά δεν περίμενα να έχει τόσο κόσμο σήμερα. Με εξέπληξε αυτό γιατί είναι και παραμονή μιας μεγάλης εορτής. Είναι θετικό ότι ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο και με τα αποτελέσματα και τις νύχες που θα κάνουμε πιστεύω θα το φέρουμε ξανά στο γήπεδο.